Γεια σας αγαπητοί φίλοι, συνεχίζονται οι κανονικές ναυμαχίες στην ουσία, αφού είχαμε και εμβολισμό πριν μερικές μέρες, όπως σας είπα, σκάφους του λιμενικού, το οποίο αναγκάστηκε και πυροβόλησε το πλήρωμά του η λιμενική μας στις μηχανές τουρκικού δουλεμπορικού. Τώρα έχουμε νέες μεγάλες προκλήσεις και γεγονότα στη θάλασσα της Ρόδου. Έτσι, σύμφωνα με έγκυρες πηγές που δεν επιδέχονται αμφισβητήσεως, το βράδυ της 9ης 8ου 2024 έγινε ενημέρωση της λιμενικής αρχής Ρόδου ότι δύο ιστιοφόρα βρισκόντουσαν στη θαλάσσια περιοχή Σκάλα Καμηρού Ρόδου. Αυτά αποβίβαζαν αριθμό ατόμων στην ακτή με βοηθητική λέμβο και στη συνέχεια προσπάθησαν να διαφύγουν στις τουρκικές ακτές. Τέσσερα περιπολικά σκάφη του λιμενικού ξεκίνησαν άμεσα και με τη χρήση φωτεινών αλλά και ηχητικών σημάτων προσπάθησαν να κινητοποιήσουν τα σκάφη για να γίνουν οι νόμιμοι έλεγχοι. Φυσικά οι πειρατές τα αγνόησαν, έγινε καταδίωξη και οι χειριστές έκαναν επανειλημμένως οι Τούρκοι επικίνδυνους ελιγμούς και προσπάθησαν να εμβολήσουν τα περιπολικά μας. Το λιμενικό έστειλε μεγάλο πλοίο ανοιχτής θαλάσσης και έτσι τα δύο σκάφη ακινητοποιήθηκαν, συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στο λιμένα της Ρόδου. Συνέλαβαν Τούρκο υπήκο 30χρονο του ενός και 35χρονο πάλι υπήκο Τουρκίας του εταίρου, ενώ και ένας υπήκος Ιράν 38 ετών συνελήφθη ως χειριστής του δευτέρου σκάφους. Έχουμε κανονικές ναυμαχίες πλέον και θα σας πω με βεβαιότητα ότι στη χώρα που είναι εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι φυλακισμένοι ή διώκονται, ότι δήθεν έχουν προσβάλει τον Ερντογάν, είναι γκουλενιστές, πραξικοπηματίες του 2016, μέλη του ΠΚΚ, εκεί που η ελευθερία του λόγου φημώνεται, τίποτα δεν γίνεται χωρίς τις ευλογίες του Ερντογάν. Και φυσικά αυτό το κύκλωμα θα είχε εξαρθρωθεί μέσα σε λίγες μέρες εάν ο Ερντογάν ήθελε. Ο Ερντογάν το χρησιμοποιεί για να αποσταθεροποιήσει την Ελλάδα, να απειλεί την Ευρώπη, να ευοδοθούν δια της αθρώας εισόδου ανάμεσα στους μετανάστες Τούρκων πρακτόρων της ΜΙΤ στην Ελλάδα και ολόκληρη την Ευρώπη και φυσικά οπωσδήποτε για να θησαυρίζουν πηγή μαύρου χρήματος οι δουλέμποροι και φυσικά το βαθύ τουρκικό κράτος. Αυτά προς το παρόν. Αν σας άρεσε η εκπομπή, κάντε like, εγγραφή στο κανάλι σας και κοινοποιήστε τη. Να είστε όλοι καλά, αγαπητοί φίλοι, γεια σας.